Εκτός ελέγχου βρίσκεται το πύρινο μέτωπο στα δερβενοχώρια με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Το μέτωπο της φωτιάς στα δερβενοχώρια παραμένει το πιο κρίσιμο και το πιο δύσκολο, με την προσπάθεια των πυροσβεστών να στρέφεται κυρίως εκεί και με απότερο στόχο να αποτραπεί περαιτέρω επέκταση. Η αναζωπηρώση είναι συνεχής και γίνεται τιτάνια προσπάθεια από τις επίγειες δυνάμεις να περιορίσουν το μέτωπο με τη συνδρομή πυροσβεστικών ελικοπτέρων και αεροπλάνων. Η σημαντικότερη δασική πυρκαγιά που απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό επίγειων και εναέριων μέσων είναι αυτή που εκδηλώθηκε εχθές στα δερβενοχώρια. Αυτή τη στιγμή το μέτωπο παρουσιάζει δυναμική και κατευθύνεται προς Πανόραμα, Παλαιοχώρη, Πουρνάρια και Αγία Σωτήρα. Γι' αυτό και εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση των κατοίκων προς τη Μάνδρα. Η τροχέα έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Ελευσίνα Στιβών από τον κόμβο της Μάνδρας προς Θήβα και στα δύο ρεύματα. Σε αυτή την πυρκαγιά επιχειρούν 250 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 75 οχήματα, ενώ το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος βρίσκεται στην περιοχή για το συντονισμό τους. Από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα ως συντονιστικό. Οι πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Δερβενοχώρια, Λουτράκη και την ευρύτερη περιοχή της Σαρονίδος οδήγησαν τον Πρωθυπουργό στην απόφαση να επιστρέψει εκτάκτως από τις Βρυξέλλες, όπου ήταν για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας Χωρών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής. Ο Πρωθυπουργός αμέσως μετέβη στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας. 4 καναντέρ από τη Γαλλία και την Ιταλία αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα για να συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών μετά την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Γιάννες Λέναρσιτς.